κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Τη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πολλές αποκαλύψεις. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να καλησπερίσουμε τον Πάνο τον Τζίφα από το pressone.gr, να καλησπερίσουμε τη Χαρά τη Λεμονή από το δήμαρχε.gr. Καλησπέρα, Χαρά, και σε σένα. Και κοντά μας η Σταυρού Λελούρου από το στιφόρα.gr. Καλησπέρα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δείτε ένα αποκαλυπτικό, αποκλειστικό βίντεο στην εκπομπή μας που δείχνει έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να είναι πεταμένο στο δρόμο, να περνάει η ομάδα Δίας, να περνάει η δημοτική αστυνομία και αδιάφοροι να τον προσπερνούν, ενώ ο άνθρωπος είναι μέσα στη μέση του δρόμου και ένας πολίτης προσπαθεί να τον βοηθήσει. Θα δείτε σε λίγο το βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο ζητάμε απαντήσεις από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο συμβάν. Εμείς αυτή τη στιγμή το έχουμε αποστείλει στα αρμόδια όργανα της ελληνικής αστυνομίας, γιατί πραγματικά σοκάρει η εικόνα. Πεταμένος στο δρόμο, ηλικιωμένος άνθρωπος, μπουσουλώντας προσπαθεί να διασχίσει το δρόμο. Ένας άνθρωπος σταματά να τον βοηθήσει και εκεί περνάνε άνδρες της ομάδας Δίας, ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά περισσότεροι από τρεις, και δεν σταμάτησε να τον βοηθήσει. Παράλληλα, μισό δευτερόλεπτο πριν έχει περάσει αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων. Θα τα δούμε σε λίγο, γιατί πραγματικά είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο που πραγματικά θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε τώρα γρήγορα, γιατί υπάρχει Πάνο Τζίφα και ξεκινάμε με μία πάτη που θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι τηλεθεατές. Νέα πάτη με SMS που υποστηρίζουν ότι είναι από το gov.gr. Ένα email έχετε μέσω μηνύματος. Ναι, ναι. Το βλέπω εδώ πέρα. Είναι ένα email το οποίο πηγαίνει στους πολίτες. Και σε SMS. Και σε SMS πηγαίνει, ναι, 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 και σε email, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Το στέλνουν οι απατεώνες. Είναι το λεγόμενο phishing ή όπως λένε οι ας βγάλουμε SMS, νέα πάτη, σκέτη. Έτσι, είναι, ναι, το λεγόμενο phishing ή αλλιώς και smishing, όπως το λένε οι δήμονες. Πάμε να μας πεις ακριβώς τι γίνεται. Ακριβώς λοιπόν τι γίνεται. Με τον τρόπο του ψαρέματος, δηλαδή μέσω SMS, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων κοινωνικών δικτύων και μέσων, ζητάνε από το υποψήφιο ή εν δυνάμει θύμα τους να κάνει τι, να τους παραδώσει τα προσωπικά τους στοιχεία, πώς, με τον απλούστατο τρόπο. Έχετε λοιπόν το μήνυμα, gov.gr, gov.gr, θηρίδα πολίτη. Θυμίζει δηλαδή. Και γράφει το μήνυμα. Η ελληνική εφορία υπολόγισε τη φορολογική σας δήλωση. Δικαιούστε επιστροφή φόρου ύψους 634,13 ευρώ. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε το ποσό στο λογαριασμό σας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τον τρέχοντα αριθμό λογαριασμού σας. Συνδεθείτε στην πύλη και επιλέγεις εκεί, και από εκεί αρχίζουν τα ευτράπελα. Έτσι. Τι κάνουν? Σας τρώνε τα λεφτά του τραπεζικού σας λογαριασμό. Τα πάντα. Δεν είναι απλώς ένα ψάρεμα. Είναι μία απάτη, μία κλοπή που μπαίνουν κάποιοι μέσα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Πραγματικά. Για να σας φάνε τα χρήματα. Και όχι μόνο, και όλα τα προσωπικά δεδομένα. Βέβαια, εδώ τα λεφτά του κόσμου παίρνουν. Τα πάντα. Τρώνε τα λεφτά του κοσμάκι. Βουτάνε τα λεφτά μέσα από τον τραπεζικό λογαριασμό, λέγοντας ότι είναι από την εφορία. Έτσι. Σου πετάνε λοιπόν ένα αγκίστρι επί της ουσίας, το οποίο ονομάζεται. Μα όταν βλέπεις αυτό, θεωρείς και πιστεύεις ότι είναι η εφορία. Μα μοιάζει ίδιο. Μια τελεία λείπει. Δεν λείπει κάτι άλλο. Να πούμε ότι παράλληλα γίνεται η αποστολή και άλλων μηνυμάτων. Υποτίθεται από τράπεζες, υποτίθεται για την πιστωτική σας κάρτα, για τη χρεωστική σας κάρτα. Εκεί λοιπόν κάποιοι για να κερδίσουν χρήματα, μάλλον για να κλέψουν τους λογαριασμούς μας, ισχυρίζονται ότι είναι από τράπεζα, αλλά αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά βγαίνει η συγκεκριμένη απάτη
που να λένε ότι είναι από το gov.gr. Έτσι. Πρώτη φορά έχουμε δει για τράπεζες, έχουμε δει για τα λιτά, έχουμε χιλιακούς πολλά περιστατικά. Για το gov.gr το ακούμε πρώτη φορά και εδώ λοιπόν χρησιμοποιούν τα στοιχεία της εφορίας, τα στοιχεία των αρμόδιων υπουργείων για να εξαπατήσουν, χρησιμοποιώντας το ελληνικό δημόσιο μπροστινό για να μπορέσουν να κλέψουν τα λεφτά μας μέσα από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μένουμε εδώ, πάμε τώρα να δούμε γιατί έχει χτυπήσει ένα συναγερμός, χαρά λεμονή, γιατί υπάρχει ανησυχία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για τη συνύπαρξη και κορονοϊού αλλά και γρήπης. Βεβαίως. Και γιατί υπάρχει τώρα αυτή η ανησυχία, διότι τα δύο προηγούμενα χρόνια, τα δύο πρώτα χρόνια του κορονοϊού, επειδή φορούσαμε τις μάσκες, ήμασταν προστατευμένοι. Τώρα, επειδή η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική και στην πράξη έχουμε δει ότι ο κόσμος δεν την χρησιμοποιεί, ο Υπουργός Υγείας, όπως είπε, φοβάται ότι το Εθνικό Σύστημα θα πιεστεί λόγω της συνύπαρξης γρήπης και κορονοϊού. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος της πανδημίας. Βέβαια, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη πίεση στις εντατικές λόγω COVID, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και έχει νοσήσει, ενώ υπάρχουν τώρα και οι αντιοικές θεραπείες. Άλλωστε, όπως είπε, και οι ιδιωτικές κλινικές θα μπορούν πλέον να κρατούν και να διαχειρίζονται περιστατικά COVID σε απλές κλίνες, καθώς δεν πρέπει να πιεστεί πάλι το ΕΣΥ και να περιορίσει την τακτική του λειτουργία όπως είχε γίνει τα δύο πρώτα χρόνια, γιατί συντακτικές σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει ακόμη ανάγκη στις ιδιωτικές κλινικές. Όσο για τα προηγούμενα δύο χρόνια, το θέμα είναι ότι χρησιμοποιούσαμε τη μάσκα, κάτι το οποίο ναι μεν δεν είναι υποχρεωτικό τώρα, αλλά το συστήνουν οι γιατροί για την προστασία μας και από την γρήπη. Από εκεί και πέρα, για τα επικαιροποιημένα εμβόλια, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι δεν υπάρχει θέμα υπάρκειας. Θα έχουμε εμβόλια ακόμα και αν χρειαστεί να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Ωστόσο, σύστησε να εμβολιαστούν οι άνω των 60 και οι ευπαθείς ομάδες. Για τα σχολεία είπε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στη χρήση μάσκας, αφού και αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια κανονικότητα, όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός, και ότι βάσει της πορείας που θα έχει η πανδημία, υπάρχει το πρωτόκολλο το οποίο θα εφαρμοστεί εάν χρειαστεί. Μάλιστα. Άρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Έχουμε κόσμο ο οποίος είναι με γρήπη, έχει πυρετό, κάνει τεστ για COVID και βγαίνει αρνητικός και υπάρχει αυτή η ζήγηση γιατί νομίζουν ότι έχουν COVID αλλά είναι γρήπη. Ή κάποιοι έχουν COVID και νομίζουν ότι είναι γρήπη και έχουν το ανάποδο. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Τραγικό. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει με αυτή τη μαφιόζικη εκτέλεση στα Πετράλωνα και η μαφία της κοκαίνης. Της κοκαίνης. Για πάμε. Φίλιππε, φαίνεται λοιπόν ότι πρόλαβε η μαφία την αστυνομία και αυτό ήταν το δυστυχές για τον δολοφόνο βέβαια των δύο Κούρδων οι οποίοι έπεσαν θύματα του εκτελεστή, όπως όλοι βέβαια γνωρίζουμε, την Παρασκευή το μεσημέρι από τα βίντεο, τα φρικιαστικά που είδαμε. Άρα, για τα στην πλατεία Βάθη. Έχουμε λοιπόν, θυμόμαστε την Παρασκευή, είχαμε την εκτέλεση δύο Κούρδων. Τουρκικής καταγωγής. Ναι, από δύο Τούρκων, λοιπόν, η εκτέλεσή τους στην πλατεία Βάθης στην Παρασκευή. Ακριβώς. Έψαχνε η αστυνομία να βρει ποιος είναι ο δράστης. Δυστυχώς όμως... Μέχρι να βρει η αστυνομία ποιος είναι ο δράστης. Πότε είχαμε τη δολοφονία στα Πετράλωνα? Την Κυριακή. Κυριακή, λοιπόν, έχουμε δολοφονία στα Πετράλωνα. Ακριβώς. Ένας άνδρας ηλικίας, από ό,τι φαίνεται γύρω... 25 με 30. Ναι. Έπεσε, αυτός εδώ, έπεσε από τα πυρά δύο αγνώστων. Από τις 15 σφαίρες, οι 5 ήταν οι δολοφονικές και ήταν στο κεφάλι και στον θώρακα. Δεν είχαν κανένα έλεος. Τι αποδείχτηκε, λοιπόν? Ότι το θύμα που έπεσε νεκρό από τις σφαίρες... Ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε κάνει την Παρασκευή, κύριε Τζίφα. Εκτέλεσε τους δύο Κούρδους, οι οποίοι ήταν γνωστοί εν τέλει στις ελληνικές αρχές για εμπόριο κοκαίνης.
στην περιοχή της πλατείας Βάθη, όπως και στις γύρω περιοχές, δηλαδή Αγίου Κωνσταντίνου, 3η Σεπτεμβρίου και τα γύρω στενά, όπως μαρτυρούν μάλιστα οι ίδιοι υπερήκοι, οι οποίοι λένε ότι τους γνωρίζαμε. Μάλιστα παίζανε ξύλο, ναι, οι δύο συμμορίες επί εβδομάδες μπροστά στα μάτια των περίοικων, οι οποίοι φοβόντουσαν να κατέβουν ακόμα και τη στιγμή που τους έσπαγαν τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Άρα ξαναλέμε, εδώ μιλάμε για μία μαφιόζικη εκτέλεση. Ξαναλέμε, έχουμε το θύμα της Κυριακής, ήταν ο δολοφόνος των δύο Κουρδοτούρκων στην πλατεία Βάθης. Έτσι, αντεκδίκηση. Μετά τον καθαρίσανε προτού τον εντοπίσει η αστυνομία. Εδώ μιλάνε οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας για ένα τεράστιο δίκτυο κοκαίνης στο κέντρο της Αθήνας με θύματα αρκετά νέα παιδιά, τα οποία έχουν γίνει χρήστες αυτής της επικίνδυνης ναρκωτικής ουσίας. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, από ό,τι φαίνεται. Έχει ξεφύγει. Τελείως. Τελείως. Και τα πράγματα είναι ανατριχιαστικά. Φανταστείτε πάντως με τι ταχύτητα τον βρήκανε που μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες κατάφεραν να τον εντοπίσουν οι δύο εκτελεστές, όπως φέρεται να ισχυρίζονται στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, και να τον εκτελέσουν όχι απλά με μαφιόζικο, με επαγγελματικό τρόπο. Μάλιστα. Δεν ήταν απλά μια επίθεση, ήταν μια δολοφονική επίθεση που στόχο είχε να τον βγάλει από τη μέση. Ξαναλέω, 15 σφαίρες, εκ των οποίων οι 5 θώρακα και κεφάλι. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε να δούμε τι εξέλιξη έχουμε με τον Πέτρο Φιλιππίδη, χαρά λεμονή, όπου ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο μένει ο Πέτρος Φιλιππίδης ζήτησε να φύγει από την οικία που του νοικιάζει και να παραδώσει το μίσθιο ο Πέτρος Φιλιππίδης, το ακίνητο, να το επιστέψει πίσω στον ιδιοκτήτη. Έτσι ακριβώς, Φίλιππε, την αποκάλυψη αυτή που είπες έκανε ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας στο Μέγα. Όπως είπε, το καλοκαίρι ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν στο σπίτι του και έφυγε για λίγες ημέρες για το πατρικό του σπίτι σε ένα χωριό έξω από τα Ιωάννινα. Εκεί λοιπόν είδε τους συντοπίτες, του παλιούς φίλους, μετά γύρισε στο σπίτι του στην Αθήνα, όπου ο ιδιοκτήτης του ζήτησε να το εγκαταλείψει. Σε λίγο καιρό, είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, θα πάει σε νέο σπίτι στα Πατήσια. Και όταν ρωτήθηκε για το κλίμα που υπήρξε στο χωριό το καλοκαίρι που ήταν εκεί, είπε ότι ήταν καλό, ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Ίσα-ίσα λέει, πήγε στο καφενείο του χωριού, είδε τους παλιούς του φίλους, ούτε το χωριό του εγκατέλειψε, λέει, ποτέ, ούτε τους φίλους του. Ωστόσο, όταν έφυγε από το χωριό, είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, υπήρξαν κάποια συνθήματα στον τοίχο της κατοικίας του από κάποιες συλλογικότητες, όπως τους χαρακτήρισε. Πάμε να ακούσουμε τον δικηγόρο. Δεύτερη φορά αυτό που συνέβη, έτσι. Και το έχουν ξανακάνανε. Εδώ δηλαδή. Τώρα το ζήτημα εδώ δεν είναι η επίθεση η οποία... Σαφώς. Και η αντίδραση του κόσμου. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ο ιδιοκτήτης, ο σπιτινικοκύρης του στην ουσία, του κάνει έξωση. Το ανακοίνωσε... Ο σπιτονικοκύρης του, του κάνει έξωση. Αυτό το θέμα, παρακαλώ. Καλοκαίρι ήταν στο σπίτι του και έφυγε για λίγες μέρες και πήγε στο πατρικό του σε ένα χωριουδάκι έξω από τα Γιάννενα. Κάθισε εκεί πέρα, είδε τους συντοπίτες του, τους συγχωριανούς του, παλιούς φίλους, αναμνήσεις παιδικές και μετά ξαναγύρισε στο σπίτι του. Και να ξέρετε, μπορώ να σας το πω σαν είδηση, ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του έχει πει, τον έχει παρακαλέσει να εγκαταλείψει το μίσθιο. Και ψάχνει, αναζητά νέα κατοικία αυτή τη στιγμή ο Πέτρος ο Φιλιππίδης. Οι αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία δεν υπήρχαν. Ίσα-ίσα πήγε στο καφενείο του χωριού, μίλησε όπως μίλαγε πάντα, έχει μεγαλώσει εκεί πέρα. Και όταν ήταν στον κολοφόνα της δόξης του ως ηθοποιός, ποτέ δεν εγκατέλειψε το χωριό του και τους φίλους του. Όταν έφυγε όμως από το χωριό του, υπήρξαν κάποια συνθήματα στον τοίχο της κατοικίας του Πέτρου του Φιλιππίδη από κάποιες αναρχικές συλλογικότητες, οι οποίες εξέφραζαν, ας πούμε, αυτό που πιστεύανε ότι ήταν σωστό. Μάλιστα, δημοκρατία, αλλά κατά τα άλλα η κοινότητα των αγκάλια. Οι αναρχικοί έχουν δικαίωμα
να εκφράζονται και να διατυπώνουν τις απόψεις τους. Έχω υπερασπιστεί πολλούς αναρχικούς για το δικαίωμά τους, την ιδεολογία τους να δίνουν μάχη, αλλά μάχη μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, έτσι, όχι με μολότοφ. Μάλιστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε γιατί σοκάρουν οι καταθέσεις μαρτύρων και τις απόπειρες βιασμού από τον Πέτρο Φιλιππίδη. Για πες μας, έχουμε την έξωση από τη μία που το κάνουν στο σπίτι, αλλά πάμε στο ουσιαστικό και στο πιο σημαντικό, που είναι αυτές οι καταθέσεις οι οποίες πραγματικά σοκάρουν. Χαρά λεμονή. Πάμε να δούμε το βίντεο. Με τον ηθοποιό βρεθήκαμε και είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Της είπα να ηρεμήσει και πως θα δούμε τι θα κάνουμε. Εκείνη την ώρα χτύπησε το κινητό της. Είδαμε ότι ήρθε ένα μήνυμα από τον κύριο Φιλιππίδη. Ήταν πάρα πολύ αισχρό. Ίσως το πιο αισχρό που έχω δει ποτέ. Ζήτησε να γίνουν σεξουαλικές πράξεις και της έλεγε ότι δεν θα του ξεφύγει την επόμενη φορά. Μου είπε πως της άνοιξε τα πόδια. Εκείνη φώναζε, προσπαθούσε να τον αποθήσει. Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, χτύπησε και έτσι ο κατηγορούμενος βρήκε την ευκαιρία να την πλησιάσει ξανά. Εκείνη όμως έφτασε στην πόρτα για να φύγει και της είπε ότι θα την καταστρέψει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει... Είναι η φίλη της δεύτερης καταγγέλου σας. Μάλιστα. Που πραγματικά τα όσα έρχονται... Χαρά λεμονή, μας ακούς? Δεν μας ακούει. Με τα όσα γίνονται πραγματικά μας έχουν σοκάρει και δημιουργούν ανατριχύλα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον κύριο Γιώργο Λαμπάτο, το γνωστό ηθοποιό, ο οποίος λέει και καταγγέλει ότι επιτέθηκε σεξουαλικά ο Πέτρος Φιλιππίδης στη σύντροφό του. Ναι, στην τότε σύντροφό του πριν αρκετά χρόνια. Μάλιστα, όπως λέει ο Γιώργος Λαμπάτος, ήταν κάτι το οποίο το εξομολογήθηκε ή τότε σύντροφός του τώρα. Του είπε λοιπόν ότι έπεσε θύμα του Πέτρου Φιλιππίδη και όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, θεωρεί ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένα ξεφτυλισμένο άτομο. Αυτό ήταν το πράγμα που θα του έλεγε όταν αν τον έβλεπε καθόλου. Συναντήθηκαν στο δικαστήριο, αλλά δεν μιλήσανε. Και επίσης λέει ότι δεν πιστεύει ότι ποτέ υπέστη χημικό επεισόδιο ο Πέτρος Φιλιππίδης. Για να τον ακούσουμε. Πορημένος εγώ από τον Πέτρο, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια που απαξίωσε τελείως την ύπαρξή μου, έτσι. Και γι' αυτό πήγα να συμπαρασταθώ στα θύματα και βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτή τη στιγμή που θα συναντιόταν τα βλέμματά μας. Μου κάνει ένα νεύμα η καλή πλευρά του Φιλιππίδη, με την καλή του πλευρά, ότι και εσύ εδώ εναντίον μου. Και βεβαίως ανταπάντησα κι εγώ με ένα νεύμα ότι με αυτά που έχεις, που έχεις κάνει γενικότερα. Σας κάνω μια αποκάλυψη που δεν γνωρίζει κανένας μέχρι τώρα και που δεν γνώριζα κι εγώ μέχρι πριν λίγες μέρες. Η σχέση που είχα κατά τη διάρκεια τότε των γυρισμάτων των σύριαλ αυτών που φτιάχναμε. High Rock. Ναι, το High Rock. Συντροφό σου ένας τότε. Ναι, τη συντροφό μου τότε. Ότι δέχτηκε σεξουαλική, ας πούμε, παρενόχληση, να το πω κομψά, από τον Πέτρο. Εκείνη την εποχή, πράγμα το οποίο, εάν το είχα μάθει τότε, θα ήμουν εγώ στη φυλακή και όχι αυτός. Μιλάμε για σεξουαλική επίθεση. Ήτανε, όπως καταλαβαίνετε, μια μαχαιριά ακόμα από τον Πέτρο στην καρδιά μου. Πώς το έμαθες, σε πήρε εκείνη? Ναι, πήρε εκείνη τηλέφωνο. Δεν το έχει πει πουθενά αυτό το γεγονός μέχρι τώρα. Δεν ξέρω και τι θα κάνει στο μέλλον, ας πούμε, και αν και εφόσον, ας πούμε, θελήσει η ίδια, ας πούμε, να καταθέσει. Και το περιστατικό συνέβη κάπου σε εξωτερικό χώρο, κάπου σε κάποιο σπίτι, κάπου? Όχι σε εξωτερικό χώρο, δυστυχώς σε πολύ οικείο περιβάλλον. Πόσο σοκαριστικό είναι να το μαθαίνεις όλο αυτό μετά από 30... Δεν είναι φοβερό πράγμα. Και είχα στο μυαλό μου να προσέξω, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που τους γνώρισα, ας πούμε, έφερα σε επαφή, ας πούμε, είχα το νου μου, ας πούμε, να προσέξω, κατάλαβες την... Τι φοβόσουν? Φοβόμουν τον Πέτρο. Φοβόσουν από τότε? Ναι, γιατί ο Πέτρος πολύ γρήγορα άρχισε να δείχνει δείγματα. Θα του έλεγες κάτι εκτός από ένα νεύμα, μία έκφραση που θα ήθελες να του πεις?
θα του έλεγα ότι είναι ξεφτυλισμένο άτομο. Αναφέρθηκε ότι υπέστηκε ισχυμικό επιπτώσιο. Τώρα αυτά εγώ δεν τα πιστεύω, ας πούμε, εντάξει. Και εγώ άμα ήμουν, ας πούμε, βασιλιάς και ξαφνικά με βάζανε στη φυλακή, ας πούμε, και γινόμουν ένα τίποτα, φυσικά και δεν θα ήμουν καλά ψυχολογικά. Στη δίκη ήταν μέσα και η σύζυγός του Ελπίδα, του Πέτρου Φιλιππίδη, και ο γιος του Δημήτρης Φαντάρου. Κοίταξε κάποια στιγμή με ένα βλέμμα, ας πούμε, ότι και καλά, ας πούμε, τώρα να τρομοκρατηθώ, ας πούμε, θα μας φοβήσουν, θα μας δίνουν κιόλας. Ένα στυλ νταϊλί. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος Λαμπάτος. Είναι απίστευτα και να πούμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι οι δικηγόροι του Πέτρου Φιλιππίδη λέει ετοιμάζουν να κάνουν μήνυση στον κύριο Λαμπάτο για αυτό το οποίο έχει πει. Μα εκεί φτάσαμε. Τις επόμενες μέρες ακούμε ότι καταθέτει σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη, έτσι, αλλά 13 Σεπτέμβρη που θα καταθέσει ο κύριος Μπιμπίλας, ο δικηγόρος του δεν θα είναι στη δίκη. Ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ναι, δεν θα είναι, παρότι τον θεωρεί πολύ σημαντικό μάρτυρα. Και επειδή όμως θα είναι σε άλλη δίκη, δεν θα μπορεί να είναι στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Και αυτό βέβαια... Πάμε να δούμε τι έγινε με τη σύζυγο του Πέτρου Φιλιππίδη. Ναι, ναι, είναι η πρώτη αντίδραση της σύζυγου αλλά και του Πέτρου Φιλιππίδη μετά την επιστροφή στα δικαστήρια, τώρα που ξαναξεκίνησε δηλαδή πάλι η δίκη. Μάλιστα, για να δούμε. Κυρία Νίνου, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, ναι. Ο κύριος Φιλιππίδης είναι καλά στην υγεία του? Στην υγεία του. Μάρια μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σεβαστείτε ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάμε έναν αγώνα. Θα σας παρακαλούσα να μην έρχεστε εδώ, γιατί ενοχλούνται οι γείτονες. Σεβαστείτε το αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Καλό απόγευμα. Είστε πάντα δίπλα στον κύριο Φιλιππίδη? Πάντα. Ευχαριστώ. Κύριε Φιλιππίδη, καλή ανάρρωση. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο που σας βλέπει? Μετά από πάρα πολύ καιρό είστε στα δικαστήρια πάλι. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Μία δήλωση δεν θέλετε να κάνετε? Τι έχετε να πείτε στον κόσμο που σας παρακολουθεί τόσα χρόνια στην τηλεόραση? Χθες είχατε και ένα διαπληκτισμό εκεί με κάποιον μάρτυρα. Τι ακριβώς έγινε? Για πρώτη φορά είδαμε λοιπόν την σύζυγο του Πέτρου Φιλιππίδη να μιλάει στην τηλεοπτική κάμερα. Για πρώτη φορά είδαμε και ακούσαμε να λέει κάτι. Δεν την έχουμε ξανακούσει την κυρία Νίνου να μιλάει μπροστά στις κάμερες και μπροστά σε δημοσιογράφο. Είπε ξεκάθαρα ότι είναι στο πλευρό και βέβαια είπε ότι ενοχλούνται και οι γείτονες, που ενδεχομένως να είναι και ένας λόγος για τον οποίο του κάνει έξωση ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Γιατί να πούμε ότι η κάμερα του Α βρέθηκε έξω από το σπίτι της οικογένειας. Και εδώ βλέπουμε τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος πηγαίνει προς το σπίτι. Κουτσένη μου φαίνεται, Φίλιππε. Υποτίθεται έχει κάποια προβλήματα. Ναι, ήταν και στο δικαστήριο όταν πηγαίνει κουτσένη. Υγείας. Έχει επιθετικό σακχαρώδη διαβήτη. Καλά, πολλοί κόσμος το έχει αυτό. Εννοείται. Ναι, εντάξει, απλά λέμε... Τουλάχιστον σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αυτό είναι που έχει. Εντάξει, πολλοί κόσμοι το έχει αυτό, με τις ινσουλίνες και με τη σωστή θεραπεία. Εκατομμύρια κόσμος. Και ακόμα και μικρά παιδάκια. Ρυθμίζεται. Εντάξει, δεν είναι και ότι είναι τιμοθάνατος με το διαβήτη. Έτσι. Προς Θεού. Μακάρι να είναι υγιής ο άνθρωπος και όλος ο κόσμος. Αν παίρνει σωστά την αγωγή του και τις ινσουλίνες του, θα είναι ρυθμισμένος από αυτό το ζήτημα, από αυτό το πρόβλημα. Μένουμε εδώ, πάμε κυρίες και κύριοι, γρήγορα να δώσουμε τον Golden Reaction Collagen και σε λίγο ένα βίντεο ντοκουμέντο που πραγματικά θα σας εξοργήσει. Σε λίγο θα δούμε την αντίδραση της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της δημοτικής αστυνομίας όταν είναι στη μέση του δρόμου ένας άνθρωπος και περάνε από δίπλα του αδιαφορώντας. Θα το δείτε σε λίγο. Προς το παρόν 2.11.600, full κουρκουμίνη, full βιταμίνες, full κολαγόνο. Μόνο με 39 ευρώ στο 211.600. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, ένα κολαγόνο, ματί κολαγόνο και υαλουρονικό μαζί.
κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο κολαγόνο και υαλουρονικό, εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό έχει μέσα πάρα μα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μας ανεβάζει το νοσοποιητικό. Να σας πω για το μαγνήσιο, να σας πω για το MSM, να σας πω για το συνένζυμο Q10. Όλα αυτά τα οποία μπορούν και βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ τον οργανισμό. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Θα μου πείτε, μα καλά, έχει και γεύση ροδάκινο, έχει και ωραία γεύση. Πάει να πει ότι ενδεχομένως έχει και πάρα πολύ ζάχαρη. Όχι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Καλά ακούσατε, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγευστό και πάρα πολύ ευχάριστο στο να το πίνουμε. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. 2-11-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο πραγματικά μας έχει σοκάρει όλους. Κύριε Τζίφα μου, μισό λεπτό παρακαλώ, είμαστε στον αέρα. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι συνέβη χθες το απόγευμα. Πλατεία Μαβίλη. Λίγα λεπτά πριν τις 6 το απόγευμα. Και βλέπουμε εδώ έναν ηλικιωμένο άνδρα να βρίσκεται στη μέση του δρόμου. Ένας πολίτης τον βλέπει και του μεταφέρει τα πράγματά του και προσπαθεί να το σηκώσει. Την ίδια ώρα βλέπετε, περνάει ένα όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας. Την ίδια στιγμή, εδώ λοιπόν, περνάει η ομάδα Δίας. Βλέπετε, 1, 2, 3 μηχανάκια της ομάδας Δίας. Ο παππούλης είναι στη μέση του δρόμου. Ο παππούλης είναι εκεί στη μέση του δρόμου, επειδή ο πολίτης τον βοήθησε. Γυρίζουν το κεφάλι οι αστυνομικοί, κοιτάνε, και ο παππούς είναι παρατημένος κάτω χάμω στο πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η εικόνα η οποία πραγματικά μας σοκάρει. Αυτή είναι η εικόνα η οποία πραγματικά μας δημιουργεί να πούμε γιατί. Βλέπετε, ο παππούλης στη μέση του δρόμου σταμάτησε ένα όχημα για να τον βοηθήσει. Την ίδια στιγμή περνάει, βλέπουμε, δημοτική αστυνομία είναι αυτή. Έτσι. Και την ίδια στιγμή που ο παππούς τον βλέπετε στον δρόμο, περνάει η ομάδα Δίας. Και δεν αναρωτιέται η ομάδα Δίας τι γίνεται με έναν παππού που είναι πεταμένο στον δρόμο. Που γυρίζουν και κοιτάνε και σηκώνονται και φεύγουνε. Που μπορεί να ήταν ο πατέρας τους. Ο πολίτης τον λάμψε στη γωνία. Στο πεζοδρόμιο, κάτω ήταν. Η αστυνομία πέρασε από εκεί. Και τι έκανε? Τον είδε και σηκώθηκε και έφυγε. Παράκαμψη. Τον είδε. Βλέμμα. Τον είδε και φύγανε. Κοιτάξτε, υπήρχε ο κίνδυνος να τον πατήσει το αυτοκίνητα. Φανταστείτε ότι εκείνη τη στιγμή, προτού τραβηχτεί το βίντεο, περνάγανε οχήματα, ήταν από την αρχή του δρόμου ο παππούς, σταματάγανε τα αυτοκίνητα να κάνουν λιγμούς. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για το συγκεκριμένο ηλικιωμένο που ήταν χάμος στο δρόμο. Ο συγκεκριμένος, να είναι καλά, ο πολίτης σηκώθηκε. Βλέπει η αστυνομία, βλέπετε εδώ τα τρεις μηχανές της ομάδας Δίας, κοιτάνε και σηκώνουν και φεύγουνε. Είναι πράγματα αυτά? Ερωτώ. Είναι πράγματα αυτά? Πραγματικά θέλουμε μία απάντηση. Θέλουμε να δούμε τι έχουν να πούνε γι' αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Ρήγα. Ενημερώστε με. Κυρία Λεμονή, το σχόλιο σας. Είναι πραγματικά απαράδεκτο και προκαλεί αγανάκτηση.
προκαλεί αγανάκτηση να περνάει η δημοτική αστυνομία. Και αμέσως μετά, στο καπάκι. Η δημοτική μόνο. Και στο καπάκι ομάδα Δία, στο καπάκι. Ναι, η ομάδα Δία στο καπάκι, δηλαδή οι δύο υπηρεσίες που είναι οι καθήλυν αρμόδιες, που είναι αυτές που προσφέρουν τη βοήθεια στον κόσμο, που του προσφέρουν την ασφάλεια. Και αυτές που προσφέρουν υποτίθεται ασφάλεια, σηκώθηκαν και έφυγαν. Και τον άφησαν τον άνθρωπο κάτω. Δεν έχω σχόλιο γι' αυτό. Τι να πω. Μπουσουλώντας. Τον βλέπει μπουσουλώντας στον δρόμο για να περάσει. Είχε τη μαγκούρα του, είχε τα πράγματά του, τα πέταγε τα πράγματα μπροστά, τα άσπροχνε και μπουσουλώντας προσπαθούσε, δείτε, να περάσει, να διασχίσει τον δρόμο. Κατευθείαν βλέπετε εδώ. Είναι το όχημα της Μοντικής Αστυνομίας. Ενημερώσουμε. Θα ενημερώσουμε το Δήμο Αθηναίων. Βλέπουμε στο καπάκι να έρχονται τρεις μηχανές της ομάδας Δίας με έξι αστυνομικούς επάνω. Με έξι αστυνομικούς. Και δεν κατέβηκε ένας. Κοίταξε, τον κοιτάξε και φύγανε. Δεν κοιτάξε, τον έχουν τραυματίσει. Τον έχει χτυπήσει κάποιος. Χρειάζεται ανάγκη. Χρειάζεται ασθενοφόρο. Τίποτα. Αυτή την κοινωνία θέλουμε. Πού είναι η ευαισθησία εδώ. Δεν υπάρχει ευαισθησία. Ξαναλέμε, χτες, λίγα λεπτά πριν τις 6 στην πλατεία Μαβίλη. Λοιπόν, και να είναι καλά, η γυναίκα είπε τράβηξε το βίντεο. Και δεν το έκλεισε. Και το άφησε να καταγράφει. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα δεν λες τίποτα. Είναι αδιανόητα πράγματα. Δυστυχώς έχει περάσει στην ψυχολογία, φαίνεται, κάποιων μονάδων της ελληνικής αστυνομίας, ότι πρέπει να εκτελούν μεν το έργο τους, αλλά μόνο αυτό. Και σου λέει, εμείς ως ομάδα Δίας, ή ως ομάδα Δράση, αυτή με τα παπάκια, σου λέει είμαστε μόνο για να παρεμβαίνουμε σε πορείες. Όχι κύριε Τζίφα. Είμαστε μόνο... Όχι κύριε Τζίφα, διαφωνώ μαζί σας. Η ομάδα Δίας έχει δείξει πάρα πολλές φορές η άνδρες ελληνικής αστυνομίας, το πρόσωπό της, το καλό πρόσωπό της, να βοηθάει τους πάντες. Χαίρομαι που σε ακούω να το λες. Μα αυτό. Έτσι είναι. Ειλικρινά εδώ, χαίρομαι. Εδώ λοιπόν βλέπω μια εξαίρεση η οποία μας δημιουργεί. Τι να πω. Και γι' αυτό μίλησα. Ξαναλέω λοιπόν. Μονάδες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την αδιαφορία των συγκεκριμένων. Που σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει την ομάδα Δίας να δίνει μάχη ακόμα και με τη ζωή τους. Βεβαίως. Για να βοηθήσουν τον πολίτη. Εδώ τι είναι η κατάσταση. Και έχουμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στο δρόμο. Περνάνε από δίπλα του. Αδιαφορούν. Κοιτάξτε. Αδιαφορούν. Περνάει, ξαναλέμε, πρώτο το όχημα της δημοτικής αστυνομίας και αμέσως μετά περνάει η συγκεκριμένη ομάδα της ελληνικής αστυνομίας. Ομάδα δράσης. Όπτικεν, αστυνομία είναι. Ένας πολίτης χρειάζεται τη βοήθεια, ένας παππούλης πεταμένος στο δρόμο. Με κίνητο πατήσει το αυτοκίνητα. Και δεν αναρωτιέται κάποιος, χρειάζεται βοήθεια ο συγκεκριμένος. Θέλει ένα στενοφόρο να τον πάει, έχει χτυπήσει, έχει πάθει κάτι. Γιατί για να κουβαλάει τόσα πράγματα ο συγκεκριμένος παππούς, τσάντα, σακούλα κτλ. Δεν γίνεται μπουσουλώντας να κουβαλούσε ώρες όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι συνέβη. Και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο. Ένας πολίτης... Είναι στενάχωρο και μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Πώς έγινε αυτό για μένα έγκλημα της αδιαφορίας. Για έναν παππού. Πρέπει να διαταχθεί τουλάχιστον ένορκη διοικητική εξέταση χτες το πρωί. Όχι αύριο, όχι σήμερα. Χτες το πρωί για το τι συνέβη. Η ελληνική αστυνομία είναι ενήμερη πλέον μετά το περιστατικό. Να το πούμε, Φίλιππε. Βεβαίως, έχουμε τον κύριο Ρίγα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Κύριε Ρίγα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καμπούλη. Φθινόπουλο.
Να είσαστε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει κι εσείς το βίντεο το συγκεκριμένο, το οποίο προβάλλουμε αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά έχουμε σοκαριστεί όλοι με τον Παππούλη να είναι πεταμένο στο δρόμο, να μπουσουλάει, να περνάει αρχικά όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίου, να τον προσπερνάει και να περνάνε και τρεις μοτοσυκλέτες με έξι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας επάνω, να τον ευλέπουν, να γυρίζουν το κεφάλι και να φεύγουν. Δεν σας ακούω, δεν άκουσα μέχρι το έξι άνδρες άκουσα. Και έξι άνδρες λέω της ελληνικής αστυνομίας επάνω στις μηχανές, σε τρεις μηχανές, να βλέπουν τον Παππούλη στο δρόμο πεταμένο, να μπουσουλάει. Παρακάτω. Και να, να τον κοιτάνε και να φεύγουν. Να μην ρωτήσουν καν αν χρειάζεται μια βοήθεια. Κύριε Γαμπούρη, χωρίς διάθεση επεκφυγής, το βίντεο δεν έχει κοπεί στην αντίληψή μου. Δεν αναφισβητώ την... Ένα βίντεο που προβάλλουμε τώρα και το έχει αποκλειστικά η εκπομπή μας. Εντάξει, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να κρίνω τα περιστατικά πώς έχουν γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι ούτε η γνώση μου είναι και βέβαια δεν ξέρω και τις πραγματικές συνθήκες. Δεν ξέρω και επίσης το αρχηγείο, αν έχει υποπέσει την αντίληψη του αρχηγείου. Τώρα θα τα στείλουμε. Έχει ενημερώσει. Έχει ενημερωθεί κάτι δελτίο τύπου από το επίσημα από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν υπάρχει κάτι. Ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι βγαίνει στη δημοσιότητα πάντα ελέγχεται. Δεν μπορώ, δεν είναι κατάλληλος να σας κλείνω αυτή τη στιγμή για να σας πω κάτι τέτοιο. Σαφέστατα ότι η εικόνα ενός υπερήλικα ο οποίος μπουσουλάει χρήζει βοήθεια. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να κάνω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Γιατί σας μιλάω ειλικρινά, ξέρετε έχουμε δει και άλλες φορές στην εκπομπή σας, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, δεν έχω δει το βίντεο. Μάλιστα. Και να πούμε ότι είναι... πραγματικά μαυρίζει η ψυχή μας και η καρδιά μας, γιατί έχουμε δει τους άνδρες των δικύκλων της ελληνικής αστυνομίας είναι πάντα στο πλευρό του πολίτη. Και εδώ βλέπουμε, βλέπουμε με τέτοια απάθεια να περνάνε να βλέπουν έτσι και να φεύγουν. Ξεκάθαρα. Η εικόνα μιλάει ξεκάθαρα. Αν υπάρξει έρευνα, σίγουρα θα αποδείξει, θα δείξει τα πραγματικά πιστατικά τι συνέβησαν εκεί. Όντως, όπως θα είπατε, οι συνάδελφοι όλων των υπηρεσιών, πόσο μάλλον των δίκαιων της αστυνόμευσης έχουν δώσει τα πάντα γύρω από τους πολίτες. Και βλέπω αυτές τις εικόνες. Ένας υπερήλικας, ο οποίος, ή κάθε πολίτης ο οποίος βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση χρήση βοήθειας, αστυνομικοί είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη και σε κάθε του ανάγκη. Πάντως να ξέρετε, και αυτό το έχετε πει και εσείς στην εκπομπή σας, δεν υπάρχει κάτι που θα μείνει κρυφό ή σκοτεινό. Είμαστε ένας οργανισμός, ο οποίος έχουμε πάρα πολλούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Καθημερινά λογοδοτούμε σε διάφορους, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να λογοδοτούμε στους πολίτες. Και να πούμε ότι, ξαναλέμε, τη στιγμή που βλέπουμε άλλους συναδέλφους σας να δίνουν μάχη, παίρνοντας τους μισούς πείνας, μάχη και ακόμα και να κινδυνεύει η ζωή τους, βλέπουμε εδώ πέρα, δυστυχώς στο συγκεκριμένο πλήρωμα, να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Τη στιγμή που ένας παππούλης, που μπορεί να είναι πατέρας τους, μπορεί να είναι παππούς τους, να έχει πρόβλημα, να διαφορούν, τον κοιτάνε και να φεύγουν. Πολλές φορές βέβαια ένα βίντεο είναι αποτυπώνει μια εικόνα της στιγμής, χωρίς να ξέρουμε τι έχει διαδραματιστεί πιο πριν ή τι συνέβη κάτι από την λήψη του βίντεο. Πραγματικά, ναι, κύριε Ρηγά, ήμουν αυτό της μάρτυρας. Εντάξει, με κάθε... Ήμουν αυτό της μάρτυρας, κύριε Ρηγά. Σας είπα από την αρχή, δεν αμφισβητώ επουρενή την... Τι έγινε, λοιπόν, ένας παππούς ο οποίος έχει πέσει στη μέση του δρόμου και μπουσουλάει. Το βίντεο τραβήχτηκε εδώ, έχει φτάσει σε ένα σημείο του δρόμου. Ο παππούς ήταν από την αρχή του δρόμου να μπουσουλάει. Τα αυτοκίνητα από μακριά περνάγαν, το βλέπανε, να το προσπερνούσαν. Περνάει ένας πολίτης που το βλέπει το αυτοκίνητο, κατεβαίνει ο συνοδηγός, προσπαθεί να βοηθήσει τον παππού. Εκείνη την ώρα που μπουσουλάει, του μεταφέρει τα πράγματα και τις άντες που έχει στο πεζοδρόμιο. Εκείνη την ώρα περνάει αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, το προσπερνάει και μετά από 2 δευτερόλεπτα τυχαίνει και περνάνε και τρεις μοτοσυκλέτες της ελληνικής αστυνομίας. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, ίσως πιθανόν να νόμιζαν οι συνάδελφοι ότι ο κύριος ήταν συγγενικό πρόσωπο. Μα και πάλι δεν ρωτάς, άμα είναι εγκληματίας. Μα δεν ρωτήσανε κάτι. Κοιτάξανε, τον κοιτάξανε, φαίνεται ξεκάθαρα στην κάμερα. Τον κοιτάξανε, κοιτάξανε και σηκώθηκαν και φύγανε. Μα μπορεί να χρειαζόταν ιατρική βοήθεια. Μπορεί ο άλλος να είναι κλέφτης. Μπορεί να τον είχε χτυπήσει. Για δύο λόγους, οτιδήποτε. Δύο λόγους, έπρεπε να σταματήσουν επί τόπου και να πάνε να ρωτήσουν τι γίνεται.
Θα σα στείλουμε και εσά το βίντεο. Ξαναλέμε. Δεν. Και ο Καμπούρη, ξέρετε, με κάθε ειλικρίνεια. Από εκεί πέρα θα ήταν χρήσιμο να δούμε και ποια είναι η επίσημη θέση. Βεβαίως. Το αρχηγείο, αν διαταχθεί κάποια έρευνα γύρω από το γεγονός αυτό, πάντα όμως γίνεται έρευνα σε τέτοια περιστατικά που παίρνουν το φως της δημοσιότητας και δεν είμαστε από τις εργασιακές ομάδες οι οποίες δεν ελεγχόμαστε. Ίσα-ίσα έχουμε πάρα πολλούς μηχανισμούς, συνήγορο του πολίτη, εσωτερικών υποθέσεων, εισαγγελείς, πολιτική και φυσική ηγεσία. Και να πούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ακυρώνει τις προσπάθειες που κάνουν οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας όλο το 24ωρο. Και εμείς δεν λέμε ότι ό,τι γίνεται, γίνεται με σκοπό να ακυρώσει μια προσπάθεια. Ίσα-ίσα πάντα πρέπει να βελτιωνόμαστε και ο χρέος του καλού είναι το καλύτερο για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα. Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά. Πάμε σε αυτό το σημείο. Πραγματικά δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα σταλεί παντού το συγκεκριμένο βίντεο για να βρεθούν αυτοί οι οποίοι αγνόησαν και διαφόρησαν. Ώστε την επόμενη φορά να προσέξουν και να μάθουμε και ποια είναι και η τύχη του ηλικιωμένου ανθρώπου. Το αρχηγείο πάντως είναι ενημερωμένο. Περιμένουμε να το πούμε. Έτσι, και περιμένουμε απάντηση από τη νέα εκπρόσωπο τύπου, της οποίας ευχόμαστε τα καθήκοντά της να είναι καλά. Μένουμε εδώ. Πάμε σε αυτό το σημείο γρήγορα να δώσουμε σε όλους εσάς. Πάμε γρήγορα να δώσουμε το αγαπημένο προϊόν, το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει φράυση παντού. Φοβόμαστε ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος. Πληρώνουμε πόσα λεφτά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή τη στιγμή θα έχετε ένα φορητό φωτιστικό, προβολία LED, με εισιτήρια κίνησης είτε μέσα είτε έξω το σπίτι σας. Υπάρχει σκοτάδι, θα έχετε φως, χωρίς να πληρώνετε ρεύμα. Τοποθετείτε τόσο εύκολα που ακόμα και ένα παιδάκι μπορεί να το βάλει σε λειτουργία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε διακόπτες για να το ανάψετε. Λειτουργεί με εισιτήρια κίνησης. Πάτε λοιπόν το βράδυ να σηκωθείτε το κρεβάτι σας, να πάτε στην τουαλέτα ή να πάρετε ένα ποτήρι νερό στην κουζίνα. Ανάβει αμέσως το συγκεκριμένο φωτιστικό. Το έχετε σε σημεία στο οποίο ούτε θέλετε να καταναλώνετε ρεύμα, αλλά ούτε να φέρετε και ηλεκτρολόγιο για να κάνετε ολόκληρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Κολλάει, λειτουργεί με μπαταρίες και όταν εντοπίζει κίνηση, εδώ εισιτήρας κίνησης λειτουργεί και ανάβει. Δείτε εδώ, διαρρήκτης, πάει να μπει. Τσαφ, ακριβώς ανάβει μέσα στο σκοτάδι το φως και αυτό αποτρέπει να γίνει το κακό. Ακόμα και μέσα σε ντουλάπια, στο δωμάτιό σας, σε διάφορα σημεία του σπιτιού, είτε μέσω είτε έξω, είναι ό,τι το καλύτερο. Με εγγύηση ένα χρόνο. Μόνο 25 ευρώ και δώρο έκπληξη. Τοποθετήστε το μέσα ή έξω το σπίτι σας. Είναι πραγματικά ό,τι το καλύτερο για να μην πληρώνετε, ξαναλέω, μια περιουσία στο ρεύμα. Λειτουργεί με μπαταρίες, με πολύ χαμηλή κατανάλωση σε μπαταρίες. Μηδαμινή. Θα έχετε τις μπαταρίες μήνες ολόκληρους μέσα. Και βλέπετε εδώ πόσο πολύ σας βοηθάει. Σε πόσα σημεία μπορείτε να το τοποθετήσετε. Όπου χρειάζεστε φως, μέσα στο σκοτάδι, εδώ είναι η λύση. Με μπαταρίες, με εισιτήρα κίνησης, είτε μέσα είτε έξω το σπίτι σας, μόνο 25 ευρώ, με εγγύηση ένα χρόνο. Και δώρο έκπληξη και δωρεάν τα έξω αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε το δικό σας. Πάμε τώρα γιατί έχουμε άγριο ξεροδαρμό γνωστή επιχειρηματία από τον σύντροφό της. Για πες μας. Να πούμε λοιπόν ότι η γνωστή επιχειρηματία έχει την επιχείρησή της στο Κολωνάκι, είναι πασίγνωστη. Είχε πάει λοιπόν με τον 38χρονο, 39 ετών η κοπέλα, 38 χρονών ο σύντροφος, επίσης μεγαλοστέλεχος σε πολύ γνωστή εταιρεία. Είχε πάει με τον σύντροφό της λοιπόν στα Κουφονίσια διακοπές. Εκεί ξεκίνησε, σύμφωνα και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και με τα όσα καταγγέλλει η κοπέλα, ο καυγάς τους. Ο σύντροφος ήταν πολύ ζηλιάρης, συχνά γινόταν οξύθυμος λόγω της ζήλιας του, με αποτέλεσμα λοιπόν να ξεκινήσει ο καυγάς από το λόμπι του ξενοδοχείου και να συνεχιστεί για 2,5 ώρες στο δωμάτιο του ζευγαριού, όπου όλοι οι ένικοι άκουσαν το τι ακριβώς συνέβη. Ο 38χρονος λοιπόν χτύπησε πάρα πολύ άσχημα την επιχειρηματία, την έπιασε από το λαιμό, άρχισε να τη φωνάζει, να θέλει να τη σκοτώσει, να θέλει να την πνίξει. Μετά από 2,5 ώρες λοιπόν η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει, πήγε στην αστυνομία, ζήτησε και τη βοήθεια από το ξενοδοχείο, πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε το 38χρονο. Ναι. Αποτέλεσμα φυσικά ήταν ο 38χρονος
να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα. 2,5 ώρες δηλαδή δεν άκουγε κανένας τίποτα σε αυτό το ξενοδοχείο. Είχαν δει και κάτω και στο λόμπι, είχαν δει και ακούγανε και μέσα από το δωμάτιο τι γινότανε, κάποια φασαρία. Απλά προφανώς κανείς δεν πήρε την αστυνομία, νόμιζε ότι πρόκειται για κάποιο μικροκαυγαδάκι του ζευγαριού ίσως και θα λήξει όλη η υπόθεση εκεί. Μικροκαυγαδάκι, ο άγριος ξυλοδαρμός, παραλίγο να είναι νέα γυναικοκτονία. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι σημαίνει. Θα μπορούσε. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις σημερινές προσφορές από την FF Stroma, την ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Γεια σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ στην FS ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να αποκτήσετε υπνοσύμνολα στις χαμηλότερες τιμές. Πλέον όλοι το ξέρετε αυτό. Όμως, εμείς το πάμε και λίγο παραπέρα. Ψάχνουμε να βρούμε τους πιο δυνατούς συνεργάτες, έτσι ώστε να σας κάνουμε τη ζωή ακόμα πιο εύκολη. Έτσι, πλέον εμείς στην ΕΦΕΣ, μαζί με την TBI Bank, μια πολύ δυνατή συνεργασία, ΕΦΕΣ με TBI Bank, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε τα υπνοσύνολα της επιλογής σας έως 60 δόσεις. Μια μοναδική ευκαιρία. Μπορείτε με 10, με 20, με 30 ευρώ το μήνα να αποκτήσετε το υπνοσύνολο στρώμα ή κρεβάτι το οποίο σας ταιριάζει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να προβληματιστείτε καθόλου ούτε για τις χαμηλές τιμές, καθόλου για το οικονομικό. Μια μοναδική ευκαιρία από την ΕΦΕΣ. Συνεργασία ΕΦΕΣ με TBI Bank. Μια μοναδική συνεργασία που θα σας δώσει την ευκαιρία πραγματικά να αποκτήσετε με τον πιο εύκολο τρόπο το υπνοσύνολο που πραγματικά σας αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, πάμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τις πρεμιέρες στα τηλεοπτικά πρωινάδικα. Ξεκίνησε σήμερα η νέα τηλεοπτική σεζόν για τις περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές. Σε λίγο θα δούμε πώς ξεκίνησαν οι εκπομπές, ποια ήταν τα πρόπτα και τι ακριβώς συνέβη. Πάμε όμως γρήγορα να δούμε στα Σταυρούλα την αγαπημένη ηθοποιό, τη Μάγδα Τσαγκάνη, η οποία γυναίκα σε κατάσταση σοκ βρίσκεται μετά από την έκρηξη που είχαμε σε φιάλη σιγραιρίου κάτω από το σπίτι της. Ναι, σε ένα μαγαζί δίπλα ακριβώς από το σπίτι της, Σαχαρνές. Πολύ δύσκολες ώρες περνάει λοιπόν η ηθοποιός η Μάγδα Τσαγκάνη. Θα γίνει την Παρασκευή. Ναι, θυμόμαστε που είχε κλείσει το κέντρο. Και Αχαρνών όλα, είχαν κλείσει όλα. Στην Αχαρνών. Εκρήξεις, χαμός από τις μπουκάλες σιγραερίου. Τελευταία στιγμή κατάφερε να ξεφύγει η Μάγδα Τσαγκάνη. Ένας, όπως λέει, γείτονάς της, της είπε ότι πάμε να ανέβουμε στη ταράτσα και να περάσουμε στην απέναντι πολυκατοικία. Αλλιώς θα είχαν σκοτωθεί. Μάλιστα, για πάμε να ακούσουμε τι λέει η ίδια η ηθοποιός και να δούμε και τις εικόνες μέσα στο σπίτι της. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ζω έναν εφιάλτη. Δεν ξέρω αν αντέξω. Πιστεύω να αντέξω. Και λέω, πω, τι έγινε. Έκρηξη. Βγαίνουμε στον μπαλκόνι από εκεί και κοιτάμε, λέω, πω, αυτή κάτω, λέω, με τις φιάλες. Και μετά που ακούγαμε κι άλλα, μπαμ, μπαμ, εκεί γινόταν χαμός. Λέει ο κύριος αυτός καλύτερα, πάμε πάνω, Μάγδα. Μου λέει, και πήγαμε, έχει ακάλυτο, ανεβήκαμε τη σκάλα και βγήκαμε ταράτσα. Και πηδήξαμε στην πλανή πολυκατοική. Τι να ζητήσω, μένω στο σπίτι φίλων μου και θα πάω, αν είναι να μείνουμε, θα πάω στην Αίγινα. Αν είναι και να δω τι μπορώ να κάνω. Ή μπορεί να, μέχρι να φτιαχτεί κι αν φτιαχτεί, να νοικιάσω μια γκαρσονιέρα να μένω. Από το 60 που το αγόρασε ο μπαμπάς μου το σπίτι και έμενα εδώ. Και είναι χρόνια, δεν είναι εδώ ένα, δύο, τρία χρόνια. Πολλές φορές πάει στάμνα στη Βρύση, μια φορά σπάει. Μάλιστα, αυτά λοιπόν λέει η Μάγδα Τσαγκάνη, η οποία από ό,τι φαίνεται η γυναίκα καταστράφηκε ολοσχερώς στο σπίτι της και δεν ξέρει τι θα κάνει. Είναι ότι απέμεινε από το σπίτι της. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ότι απέμεινε από το σπίτι της. Πάντως, κάποιοι λένε και μας κάνει εντύπωση ότι τώρα με την ενεργειακή κρίση πολλές εκρήξεις έχουμε τις τελευταίες μέρες σε ό,τι έχει να κάνει με τις φιάλες υγραερίου. Κάποιοι λένε τυχαίο είναι. Δηλαδή, είχαμε στο Βόλο σε ένα ψητοπολείο. Και στην Πρέβεζα. Έκρηξη. Ναι. Στην Πρέβεζα είχαμε πάλι. Λέστε. Εδώ τι γίνεται, από ό,τι φαίνεται. Για οικονομία, πειράζουν τις φιάλες και τις ξαναγεμίζουν παράνομα. Μάλιστα. Εκεί το πρόβλημα. Ότι χρησιμοποιούν φιάλες οι οποίες ξαναγεμίζουν που αυτό απαγορεύεται.
Βέβαια, το να κάνεις αναγόμωση σε μία φιάλη χωρίς να έχεις γνώση... Και όχι μόνο αυτό, απαγορεύεται. Ναι, ναι. Τίποτα, βιάζει, πάει στην εταιρεία. Μάλιστα, πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε γρήγορα Golden Reaction Collagen, το αγαπημένο κολαγόνο, και σε λίγο ο Χορταρέας, ο γνωστός αστρολόγος, ξαναφόρεσε ράσα. Ενώ έκανε το medium πριν λίγες εβδομάδες. Ναι. Και έβαλε ράσα. Και έκανε τον ιερέα. Και τέλεσε και μυστήριο. Βέβαια. Του γάμου. Γάμο. Πάμε παρακαλώ πολύ. Golden Reaction Collagen τώρα για όλους εσάς. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, ένα κολαγόνο, μα τι κολαγόνο, κολαγόνο και υαλουρονικό μαζί. Κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια, καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο, το συγκεκριμένο, δεν είναι μόνο κολαγόνο και υαλουρονικό, εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό, έχει μέσα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μας ανεβάζει το νοσοποιητικό. Να σας πω για το μαγνήσιο, να σας πω για το MSM, να σας πω για το συνένζυμο Q10. Όλα αυτά τα οποία μπορούν και βοηθούν πάρα πολύ τον οργανισμό. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Θα μου πείτε, μα καλά, έχει και γεύση ροδάκινο, έχει και ωραία γεύση. Πάει να πει ότι ενδεχομένως έχει και πάρα πολύ ζάχαρη. Όχι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Καλά ακούσατε, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγευστό και πάρα πολύ ευχάριστο στο να το πίνουμε. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. 2-11-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.